Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί, αγαπητοί ακουρατές της Πειραιακής Εκκλησίας. Είμαστε και πάλι μαζί στα θέατα περάσματα και σκέφτομαι να κάνουμε άλλη μια εκπομπή σήμερα. Θα πει κανείς, εννοείται, τρίτη σήμερα, μία το μεσημέρι, η εκπομπή αθέατα περάσματα. Είναι κάτι αυτονόητο, είναι κάτι που το περιμένουμε, είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Κι όμως, εύχομαι να ζείτε την κάθε στιγμή και την κάθε ώρα της ζωής σας σαν ένα δώρο του Θεού. Σαν κάτι που δεν είναι αυτονόητο, σαν κάτι που δεν το κάνουμε επειδή πρέπει να το κάνουμε και επειδή εμείς θέλουμε και το κάνουμε, αλλά επειδή ο Κύριος μας επιτρέπει και μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή την εκπομπή, να σταθούμε στα πόδια μας, να πούμε δύο λόγια, να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε και να νιώθουμε το κάθε τι ως δώρο του Θεού. Πολύ μεγάλη αυτή η ευεργεσία, πολύ μεγάλη αυτό το ξάφνιασμα της ζωής, αυτή η έκπληξη μπροστά στο δώρο της ζωής και μακάρι να βλέπουμε την κάθε μας μέρα, την κάθε μας στιγμή έτσι. Να μην τα συνηθίσουμε. Τα μάτια μας να είναι διαρκώς καθαρά, να βλέπουν παντού τις δωρεές του Θεού, οι οποίες δεν είναι κάτι αυτονόητο, δεν είναι κάτι δεδομένο, δεν είναι κάτι που έτσι πρέπει να γίνει, αλλά είναι κάτι που ο Θεός το κάνει επειδή μας αγαπά και συνεχίζει να μας αγαπά και μας το αποδεικνύει. Πώς είδε ο Αδάμ τον κόσμο για πρώτη φορά? Πώς είδε ο Αδάμ τη φύση, τον ήλιο, τα αστέρια, το πρώτο βράδυ που γέμισε ουρανός αστέρια? Πώς είδε ο Αδάμ την Εύα για πρώτη φορά? Πώς είδε τα ζώα, τα λουλούδια, τα πουλάκια, πώς τα άκουσε? Πώς άκουσε για πρώτη φορά το κύμα της θάλασσας? Πώς για πρώτη φορά τον φύσηξε ο άνεμος και αισθάνθηκε το χάδι του ανέμου στα μάγουλά του? Πώς για πρώτη φορά έβλεπε τα πάντα? Μπορείτε να φανταστείτε την ψυχολογία του. Ήταν όλος έκπληξη. Ήταν όλος ευτυχία. Ήταν όλος χαρά. Όλος έκρηξη ζωντάνιας και απόλαυσης. Όλα τα χαιρόταν. Και πιστεύω διαρκώς θα έλεγε στο Θεό αυτό το δόξασι Κύριε, δόξασι ο Θεός. Τι ομορφιά είναι αυτή, τι χαρά είναι αυτή, τι δώρο είναι αυτό, κι άλλο ένα δώρο, κι άλλο ένα δώρο. Και κάθε τι που θα το χάριζε ο Θεός καινούριο, θα το έβλεπε έτσι, ως ένα καινούριο δώρο. Δεν είχε έρθει τότε ούτε ο κορεσμός, ούτε η πλήξη, ούτε συνήθισε τίποτα από τα δώρα του Θεού. Όλα ήταν τα καινούργια δώρα του Θεού. Σαν να ανοίγεις ένα κουτί και ένα δωμάτιο γεμάτο δώρα, όπως κάνουν πολλοί στο γάμο τους, που τους δίνουν δώρα και γεμίζουν δωμάτια με δώρα. Πάνε το ταξίδι του μέλητος, γυρίζουν και μετά αρχίζουν και ανοίγουν τα δώρα. Και είναι μια χαρά εκπλήξεως. Χαίρονται με το κάθε κουτί που ανοίγουν, γιατί κάθε κουτί κρύβει κάτι καινούργιο. Και βλέπουν μέσα σε κάθε κουτί την αγάπη του θείου τους, της θείας τους, από τα ξαδέρφια τους, από τα αδέρφια τους, από τους φίλους τους, από τους συνεργάτες τους στο επάγγελμά τους. Κοίτα λέει πόσοι μας αγάπησαν, κοίτα πόσοι μας έδειξαν το δώρο της αγάπης τους και χαίρεσαι. Κι όμως πιστεύω ότι ο Θεός μας έτσι θέλει να νιώθουμε την κάθε στιγμή μας, έτσι θέλει να απολαμβάνουμε την κάθε μας μέρα, σαν κάτι καινούριο, σαν κάτι όμορφο, σαν κάτι που γίνεται για πρώτη φορά, γιατί για το Θεό όλα γίνονται πάλι για πρώτη φορά. Στο Θεό δεν υπάρχει κορεσμός, στο Θεό δεν υπάρχει ρουτίνα, στο Θεό δεν υπάρχει συνήθεια. Ο Θεός δεν μας αγαπά από συνήθεια. Ο Κύριος δεν μας αγαπά επειδή έτσι έχει συνηθίσει να κάνει τόσα χρόνια, βαριαστημένα πλέον. Η αγάπη στο Θεό δεν έχει γίνει ρουτίνα, δεν έχει γίνει μονοτονία. Ο Θεός μας αγαπά τώρα όπως μας αγάπησε την πρώτη στιγμή, αν υπάρχει αυτή η στιγμή που μας συνέλαβε στο νου Του να γεννηθούμε. Και αυτή η στιγμή ήταν η στιγμή που ο Κύριος την έκανε με μεγάλη ευτυχία, με πολύ δόξα, μέσα στη μακαριότητά Του και στο μεγαλείο Του. Σε εκείνη τη στιγμή συνέλαβε τη σκέψη να έρθουμε κάποτε στη ζωή. Και όπως τότε μας αγάπησε με όλη την ύπαρξη, αν μπορούμε να μιλήσουμε έτσι για το Θεό, έτσι μας αγαπά και πάντα. Ο Χριστός δεν μας έχει συνηθίσει. Ο Χριστός μας αγαπά πάντα με την ίδια χαρά που μας αγάπησε την πρώτη φορά, που δεν υπήρξε όμως πρώτη φορά, γιατί ο Κύριος μας αγαπά προαιωνίως. Μας έχει συλλάβει στο νου της αγάπης Του, στην καρδιά Του. Και έτσι θέλει να ζούμε κι εμείς. Εμείς όμως δεν μπορούμε να ζήσουμε έτσι. Παρακαλάμε το Θεό να μας κρατά σε αυτή τη φόρμα, σε αυτή την ένταση της ψυχής, σε αυτή την έκρηξη της δοξολογίας. Τον παρακαλάμε. Γι' αυτόν είναι φυσική κατάσταση. Για μας αυτό είναι το αντικείμενο του πόθου μας. Είναι το περιεχόμενο της προσευχής μας. Είναι αυτό που θέλουμε κι εμείς να ζήσουμε. Να κάνουμε μια εκπομπή
με χαρά, όπως κάναμε την πρώτη εκπομπή, να μην συνηθίσουμε, να ακούμε τα λόγια του Χριστού όπως τα ακούσαμε την πρώτη φορά που δεν τα συνηθίζαμε και κλαίγαμε, να μην τα συνηθίζουμε, όπως τότε κάποτε άκουγες τα λόγια του Κυρίου και έκλαιγες και μετά σου γίνανε πολλά συνήθεια και ρουτίνα και τι λέμε, πάλι τα ίδια, τα ξέρω αυτά. Κι όμως, αυτά τα ίδια λόγια που τώρα λες ότι τα ξέρεις, κάποτε τα άκουγες και συγκλονιζόσουν. Κάποτε τα άκουγες και μούδιαζε η ψυχή σου, η καρδιά σου μαλάκωνε και τα δάκρυά σου έσταζαν από τα μάτια και έλεγες, Χριστέ μου, τι λόγια είναι αυτά θάνατα της Εκκλησίας, τι λόγια είναι αυτά που λέει το Ευαγγέλιο σου, τι λόγια είναι αυτά που διδάσκομαι στην Εκκλησία, στο Άγιο Κήρυγμα, στο Ευαγγέλιο, στις ομιλίες που πηγαίνω, στην ενορία μου, στη Μητρόπολη μου, στις συνάξεις που πηγαίνω, οπουδήποτε γίνονται για σένα Κύριε. Να μην νιώθουμε ποτέ τη συνήθεια των δωρεών του Θεού και εγώ να μην νιώθω ποτέ τη συνήθεια αυτής της εκπομπής. Να θυμάμαι την τροπή με την οποία ξεκίνησα να την κάνω και αυτή την τροπή πάντα να την έχω. Να ντρέπομαι και για το χάλι μου και αυτό που είμαι, αλλά να ντρέπομαι που μπαίνω και σπίτι σου. Να ντρέπομαι που μπαίνω στο δικό σου το χώρο. Να μην εξοικειωθώ, να μην ξεθαρέψω, αλλά να νιώθω πάντοτε ότι είμαι μέσα στο κλίμα αυτό της ευεργεσίας, της δωρεάς του Θεού και ο Κύριος περιμένει. Μας κάνει αυτή τη δωρεά για να πάρει από μας αυτή την ευγνωμοσύνη, αυτή τη σύνεση, αυτή τη σοβαρότητα, αυτή τη σοβαρή αντιμετώπιση των δωρεών του. Μας δίνει ο Κύριος τα δώρα του για να τα αξιοποιήσουμε. Μου είχε πει κάποτε ένας ηγούμενος του Άγιο Όρος, ποτέ να μην κάνεις, μου είχε πει, κήρυγμα απροετοίμαστος για τον κόσμο. Δεν εννοούσε να μην πω κάτι από την καρδιά μου, εννοούσε να μην μου λέει, όχι να πηγαίνεις και να λες ό,τι να είναι. Ο κόσμος αξίζει σεβασμό. Ο κόσμος έχει προβλήματα, έχει στεναχώριες, έχει τα δικά του ο καθένας. Και δεν σε έβαλε σένα ο Θεός ομιλητή, κήρυκα, ιερέα, κατηχητή, θεολόγο, δάσκαλο, γονέα, όποιος κι αν είσαι και μιλάς. Δεν σε έβαλε απλώς για να λες ό,τι σου κατεβαίνει. Σε έβαλε για να δίνεις το αίμα της καρδιάς σου. Σε έβαλε για να δείχνεις τον Χριστό. Σε έβαλε για να σέβεσαι το παιδί του, το πλάσμα του. Να σέβεσαι αυτόν που ακούει τα λόγια σου και να του προσφέρεις κάτι το οποίο αν δεν είναι τουλάχιστον, αν δεν είναι ανεβασμένο επιστημονικά, αν δεν είναι ανεβασμένο πανεπιστημιακά, τουλάχιστον να είναι ανεβασμένο προσευχητικά. Πάρ' το αυτό που θα πεις και βάλ' το μες στην προσευχή σου και βάλ' το μες στην καρδιά σου και πες το. Κι ας είναι απλό, κι ας είναι συνηθισμένο, κι ας είναι ασήμαντο. Δεν είναι μεγάλα πράγματα αυτά που μας σώζουν. Απλές κουβέντες μας σώζουν, απλά λογάκια μας σώζουν. Μου έλεγε μια μέρα ο κύριος Γανωτής που μιλάγαμε, και θεωρώ πολύ ευτυχή τον εαυτό μου για κάτι τέτοιους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Μεγάλη ευεργεσία του Θεού και μεγάλη δάσκαλη στη ζωή μας. Τέτοιοι άνθρωποι που μας διδάσκουν και μας. Όλα κλεμμένα είναι. Μου έλεγε λοιπόν ο Κύριος, λέει, θυμάσαι πάτερ πώς μας μίλησε. Με παραμυθάκια, με απλά λογάκια. Όταν έλεγε ο Κύριος τις παραβολές, τι είναι οι παραβολές? Παραμυθάκια είναι. Ήταν μια φορά ένας πατέρας και είχε δύο παιδιά. Ένα παραμυθάκι δεν είναι αυτό? Ο ίδιος ο Θεός, με απλά λόγια. Αυτά τα απλά λόγια όμως κρύβουν μια τεράστια δυναμική. Αυτά τα απλά λόγια μπορεί να σε προβληματίσουν τόσο πολύ και να αλλάξουν τη ζωή σου. Αυτά τα απλά λόγια. Ήμουν σε μια κατασκήνωση κάποτε και ήταν ο αρχηγός εκεί και μας έστειλε να πάμε να μιλήσουμε με τα παιδιά. Ήταν η λεγόμενη ώρα ομάδος. Και δεν είχαμε ετοιμάσει όλοι κάποιο θέμα όπως έπρεπε και του λέμε τι να πούμε και λέει πέστε τους να είναι καλά παιδιά. Αυτό το απλό. Αυτό το απλό που σου φαίνεται απλό. Αλλά αν το πεις με την καρδιά σου, αν το πεις με την ψυχή σου και αν αυτό το βγάλεις από ένα στόμα αγιασμένο και από μια καρδιά που πυρπολείται και φλέγεται από αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους, αυτό το απλό λογάκι θα πείσει το παιδί, θα το κάνει καλό. Πες του να είναι καλός, να είσαι καλός παιδί μου. Ξέρετε πόσες φορές οι Άγιοι άνθρωποι που πέρασαν, ο πατήρ Πορφύριος, ο πατήρ Ιάκωβος, ο πατήρ Παΐσιος και πολλοί άλλοι, και το έχετε ζήσει και στο πνευματικό σας μερικές φορές ο καθένας, μια απλή κουβέντα μπορεί να σου πει. Και άμα αυτή η απλή κουβέντα είναι με τη χάρη του Θεού ζυμωμένη,
χωρίς πολλά λόγια, χωρίς επιχειρήματα, χωρίς αναλύσεις επιστημονικές, ούτε καν θεολογικές αναλύσεις, σου λέει, παιδί μου, μην πας εκεί. Και δεν θες να του πεις, μα πώς, μα γιατί, εξηγήστε μου, όχι. Σε πείθει. Σε πείθει μια απλή συμβουλή. Ένας απλός λόγος. Στην Εκκλησία έτσι λειτουργούμε. Η Εκκλησία δεν είναι ο χώρος των επιχειρημάτων, αλλά είναι ο χώρος των βιωμάτων. Είναι ο χώρος που ζεις στο Θεό και πείθεται η ψυχή σου με μηνύματα καρδιακά, με μηνύματα εσωτερικά και υπαρξιακά. Καταλαβαίνεις το σωστό και το λάθος, χωρίς να σου πούνε πολλά επιχειρήματα. Αυτό κυρίως το ζει κανείς όταν πάει στο Άγιο Όρος. Όταν πας στο Άγιο Όρος, αν έχετε κάποιον φίλο σας άθεο ή που είναι λίγο προβληματισμένος αν υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει ή έχει ένα κατεβατό από απορίες, στείλτε τον στο Άγιο Όρος. Στείλτε τον και αφήστε να δείτε πώς θα γυρίσει και θα δείτε ένα θαύμα. Εκεί πλέον φεύγουν οι απορίες. Εκεί πλέον ξεχνάς γιατί πήγες. Πας με ένα κατεβατό απορίες, με τα χαρτιά σου και, τις ερωτήσεις σου και λες, πάντα έχω να σας πω αυτά και αυτά και αυτά, και ενώ θες να τα πεις δεν λες τίποτα. Παραλύεις, παραδίνεσαι, διαλύεσαι, μαλακώνεις, εμπιστεύεσαι, αφήνεσαι. Αφήνεσαι στο Θεό, γιατί σε αγγίζει ο Θεός. Και όταν σε αγγίξει ο Θεός, σταματούν οι απορίες, σταματούν οι λογισμοί, σταματούν τα μπερδέματα και αρχίζουν τα ξεμπερδέματα, αρχίζει η ανάπαυση της ψυχής, αρχίζει το ήρεμο πρόσωπο, αρχίζει το ωραίο χαμόγελο, ανθίζει ευτυχία στην ψυχή σου, αλλάζεις ολόκληρος, χωρίς επιχειρήματα. Αρκεί που βλέπεις, αρκεί μη το βλέπεις, σε πάτερ μου, μου αρκεί που σε βλέπω, αρκεί που είδα το περιβόλι της Παναγίας και πήρα μια γεύση από αυτή την άλλη ζωή που ζουν αυτοί οι άνθρωποι, από ένα διαφορετικό κόσμο, από ένα διαφορετικό πνεύμα ζωής. Είδα ανθρώπους που με έπεισαν. Τι σου είπαν? Τίποτα. Και πώς έπεισαν? Με έπεισαν με την εκπομπή της χάρης. Εκπέμπων χάρη. Αυτό είναι το ωραίο. Αυτό να ζούμε πάντοτε. Έτσι να αισθανόμαστε τη ζωή που μας χαρίζει ο Θεός. Έτσι να μεταδίδουμε τη ζωή που μας δίνει ο Θεός. Έτσι να μεταδίδουμε το ήθος του Χριστού και της Εκκλησίας. Με λόγια λίγα, με τη σιωπή μας, με την προσευχή μας και ό,τι πούμε, να είναι ζυμωμένο με αυτή την προσευχή. Έτσι λοιπόν θέλω να παρακαλάτε κι εσείς για μένα, έτσι να ζω κάθε εκπομπή. Έτσι να ζείτε κι εσείς κάθε εκπομπή της Πειραϊκής Εκκλησίας και κάθε χριστιανικού εκκλησιαστικού σταθμού και να ωφελείστε απ' όλα και να σας αγγίζουν όλα και να μάθετε να είστε έξυπνοι και να βγάζετε κέρδος και ωφέλεια απ' όλα και να λέτε, έχω κάτι να πάρω και από αυτό και από αυτό και από αυτό. Και από τα 10 που άκουσα μπορεί τα 2 ή το 1 να με ωφέλησαν. Δεν πειράζει, εγώ θα κοιτάξω αυτό το 1 που με ωφέλησε. Εκεί θα μείνω, αυτό θα καλλιεργήσω και το 1 θα το αυξήσω και ο Θεός που θα με δει ότι διψάει η ψυχή μου να κάνω πιο πολλά τα δώρα του Θεού μέσα μου, θα μου στείλει και άλλες ευκαιρίες. Η δική μου εκπομπή ποτίζει γάλα. Το γάλα είναι φτωχή τροφή για τα νήπια. Αυτό εννοώ φτωχή. Είναι απαραίτητη βέβαια για τα νήπια. Υπάρχουν τόσες υπέροχες εκπομπές στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, στις εκπομπές των Μητροπόλεων, τόσες ωραίες εκπομπές που σου δίνουν ανεβασμένο επίπεδο θεολογικής σκέψεως, αναλύσεις υπέροχες, ευαγγελικές, αγιολογικά κείμενα, πολύ ωραία πράγματα. Να τα χαιρόμαστε όλα. Και ο καθένας από εκεί που θέλει και αντέχει να αντλήσει, από εκεί να παίρνει. Να στερεώνεται η ψυχή του. Να μην μένει στα λίγα, να ζητάει τα πιο πολλά. Και δόξα τω Θεώ, η Πειραϊκή Εκκλησία έχει εκπομπές πολύ ωραίες, που έχει κανείς να πάρει πολλά πράγματα για την ψυχή του, να δυναμώσει και να ανήκει πλέον στους ωρίμους, όχι στον ήπιο, αλλά σε αυτούς που μπορούν να φάνε κρέας, που μπορούν να φάνε δυναμωτικές τροφές για την ψυχή τους. Αυτά που λέμε εμείς είναι απλά. Είναι για τους αρχαρίους και είναι για αυτούς που έχουν προοδεύσει και θέλουν λίγο να θυμηθούν τα παλιά. Δεν είναι για ανθρώπους οι οποίοι πετάνε στα ύψη της πνευματικής ζωής και της θεολογίας. Γι' αυτό και κάπως αναπαύομαι και λέω, θα με ανεχτούν. Θα με ανεχτούν γιατί αρχάριος εγώ, αρχάριοι και αυτοί που με ακούνε, θα τα βρούμε. Φίλοι είμαστε, στο ίδιο επίπεδο είμαστε,
Και αν κάποιος ακούει και λέει, μα αυτά τα πράγματα είναι τώρα σήματα, υπάρχουν πολύ πιο βαθιά πράγματα να πει κανείς, πολύ πιο πνευματικά θέματα να αναλύσει κανείς, επαρηγοριέμαι ότι και πριν από τη δική μου εκπομπή και από άλλες και μετά από αυτή υπάρχουν πολύ ωραίες τέτοιες εκπομπές που ζητάει η ψυχή σου. Λοιπόν, ο καθένας θα βρει αυτό που τον αναπαύει, αυτό που τον αγγίζει και τον βοηθάει. Αλλά παρόλα αυτά, ας μας ενώνει η αγάπη. Ας μας ενώνει η αγάπη του Χριστού και ο καθένας, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να του αρέσει, να συμπίπτουμε όλοι σε αυτή την κοινή ευτυχία και ευχαρίστηση της ψυχής μας. Πού δηλαδή? Να συμπίπτουμε όλοι στην αγάπη. Να αγαπιόμαστε μεταξύ μας και ας έχουμε διαφορετικούς χαρακτήρες και ας κάνουμε διαφορετικές εκπομπές και ας έχουμε διαφορετική σκέψη και διαφορετική τοποθέτηση. Μας ενώνει ο Χριστός. Μας ενώνει το Πνεύμα του Κυρίου. Η αγάπη να μας ενώνει. Ωραίο πράγμα αυτό. Η αγάπη να είναι το χαρακτηριστικό. Και όσο περνάει ο καιρός και όσο στην εκκλησία μπαίνουμε και βγαίνουμε και πηγαίνουμε στις ακολουθίες και πηγαίνουμε στις λειτουργίες και κάνουμε προσευχή και ζούμε την εκκλησιαστική ζωή, η καρδιά μας να πλησιάζει την αγάπη του Χριστού και των ανθρώπων. Αυτό είναι επιτυχία. Αυτό είναι πρόοδος. Να μην προοδεύουμε μόνο στα εξωτερικά της πνευματικής ζωής, να προοδεύουμε και στο χώρο της καρδιάς μας, η οποία θα μάθει να αγαπά. Η οποία θα μάθει σιγά σιγά με τον αγώνα και με την προσπάθεια να βιώνει τις δύο βασικές και κεντρικότατες εντολές του Κυρίου, στις οποίες λέει όλος ο νόμος και οι προφήτες είναι κραμασμένες από αυτές τις εντολές, τις δύο. Την εντολή της αγάπης του Θεού και των ανθρώπων. Μάθε να αγαπάς. Μάθε με Κύριε να αγαπώ. Τον εαυτό μου να τον ξεχνώ. Μάθε με Κύριε να αγαπώ, σε σένα να δίνομαι. Για σένα να σκέφτομαι, εσένα να σκέφτομαι, για σένα να μιλάω. Αυτό είναι το ωραίο, το δύσκολο και το αντικείμενο της προσευχής μας. Να μιμηθούμε τον Κύριο. Να μιμηθούμε τους Αγίους που αγάπησαν. Να έχουμε αγάπη. Τι είπε ο Κύριος σε εμάς τους μαθητές του, σε εμάς τους διαδόχους του, σε εμάς τα παιδιά του, σε εμάς που άφησε στη γη. Ο Κύριος άφησε στη γη το σώμα και το αίμα του. Άφησε την εκκλησία του. Και τι είναι η εκκλησία? Το σώμα του Χριστού. Εμείς είμαστε το σώμα του Χριστού. Εμείς είμαστε αυτοί που συγκροτούμε το σώμα του Κυρίου επί της γης. Αν δηλαδή κάποιος θέλει να δει τον Χριστό σε αυτόν τον κόσμο, αν ένας άνθρωπος θέλει να δει τον Χριστό σε αυτή τη ζωή, εμάς πρέπει να δει. Και εμείς πρέπει να του δείξουμε τον Χριστό. Και τι είπε ο Κύριος? Εν τούτο πάντες γνώσονται ότι εμείς μαθητέστε, εάν αγάπη έχετε εν αλλήλεις. Έτσι θα καταλάβουν λέει, οι άλλοι ότι είστε μαθητές μου. Εγώ τώρα φεύγω. Θα αναλυφθώ στους ουρανούς. Θα σας στείλω το Πανάγιο Πνεύμα. Το Πανάγιο Πνεύμα θα ζωγραφίσει μέσα στην καρδιά σας τη δική μου μορφή. Και θα σας βλέπουν οι άλλοι και θα βλέπουν εμένα. Και μέσα από εσάς θα εργάζομαι εγώ. Τα χέρια σας θα είναι τα χέρια μου. Το στόμα σας θα είναι το στόμα μου. Η παρουσία σας θα είναι η παρουσία μου. Υπάρχω. Και εγώ θα είμαι ανάμεσά σας. Αλλά επειδή οι άνθρωποι, ο γείτονάς σου, ο φίλος σου, η γυναίκα σου, το παιδί σου, ο άντρας σου, ο γείτονάς σου, θέλουν να δουν με τα μάτια αυτού του σώματος κάτι, όχι αόριστα, θα βλέπουν εσένα. Και μέσα από σένα θα βλέπουν εμένα. Μπορείς να με δείχνεις. Μπορείς να δείχνεις τον Χριστό. Πώς Κύριε θα σε δείχνω? Δηλαδή πώς να είμαι για να δείχνω τον Χριστό? Να μάθεις να αγαπάς. Ο Κύριος δεν μας άφησε να μπερδευτούμε, δεν μας είπε πολλά πράγματα, είπε λίγα και βασικά. Λίγα και ουσιώδη. Λίγα που είναι ο πυρήνας που θα φέρει όλα τα άλλα. Αν ξεκινήσεις από αυτά, θα σου χαρίσει ο Θεός και όλα τα άλλα. Λοιπόν, είπε ο Κύριος, μάθε να αγαπάς. Και όταν σε βλέπουν οι άλλοι ότι αγαπάς, θα καταλαβαίνουν ότι είσαι μαθητής μου. Και θα παραδίνονται. Θα παραδίδονται στην αγάπη. Δεν μπορεί κανείς στην αγάπη να μην παραδοθεί. Δεν μπορεί να μην αφήσει τα όπλα του κάτω. Δεν μπορεί να μην γονατίσει. Δεν μπορεί να μην κλάψει όταν δει κάποιον άνθρωπο που αγαπά αληθινά μέχρι τέλους. Εις τέλος ηγάπησα ημάς. Ο Κύριος μας ηγάπησε μέχρι τέλος. Μερικοί δοκιμάζουν κάποιους να δουν ως πού φτάνει η αγάπη τους. Και μετά όταν κάτι γίνει μια παρεξήγηση λέει ο ένας τον άλλον, είδες, άμα γίνει κάτι οριακό, εκεί τα ξεχνάς όλα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ έλεγες, αλλά να, έκανα κάτι που σε πλήγωσε, απογοητεύτηκες, με παράτησες. Ο Κύριος μας αγάπησε λέει μέχρι τέλους. Ό,τι κι αν του κάνουμε, ό,τι κι αν του κάναμε και αν θα του κάνουμε μέχρι συντελείας των αιώνων, ένα δεν μπορούμε να του κάνουμε.
να σταματήσουμε την αγάπη που έχει για μας. Γιατί η καρδιά του Κυρίου αγαπά ατέλειωτα. Είναι σαν τον ήλιο, λέει. Και όχι μόνο σαν τον ήλιο. Γιατί ο ήλιος αυτής της γης, ο ήλιος αυτού του κόσμου, αυτού του σύμπαντος, θα σβήσει μια μέρα. Θα περάσει καιρός, λέει, και ο ήλιος θα σβήσει. Έτσι λένε οι επιστήμονες. Το ξέρετε αυτό. Θα σβήσει ο ήλιος αυτός που βλέπουμε, που μας κρατά στη ζωή και δίνει φως και ζεστασιά και ζωή στον πλανήτη. Και ζούμε και υπάρχουμε. Αλλά η αγάπη του Κυρίου δεν θα σβήσει ποτέ. Αυτή την αγάπη, λοιπόν, να τη διψάσουμε για να μας ξεδιψάσει και να μπορούμε κι εμείς μετά να ξεδιψάμε τους άλλους. Να αγαπάμε. Να αγαπάμε όπως αγάπησε ο Κύριος και όπως μας αγαπά όλους εμάς. Πώς μπορεί και μας αγαπά έτσι ο Χριστός? Πώς μπορείς, Κύριε, και αγαπάς τους ανθρώπους που είμαστε τόσο αμαρτωλοί? Αυτό το πράγμα είναι μια απορία. Πώς μας βλέπεις και μας αγαπάς? Και μάλιστα, πώς μας αγαπάς εσύ που βλέπεις τις λεπτομέρειες της ζωής μας? Δεν βλέπεις το προφίλ, δεν βλέπεις την καλή εικόνα που δίνουμε στους άλλους. Εσύ βλέπεις, Κύριε, τον εσωτερικό μου κόσμο. Βλέπεις αυτά που κανείς άλλος δεν ξέρει. Βλέπεις τα πάθη, τις αδυναμίες, τις κακίες, τον εγωισμό. Ξέρεις το υποσυνείδητό μου, το ασυνείδητό μου. Μπορείς να φτάσεις μέχρι εκεί που δεν μπορεί να φτάσει ο τελειότερος ψυχαναλυτής αυτού του κόσμου, που ανασύρουν από το παρελθόν και από τα βάθη της συνειδήσεως αναμνήσεις, βιώματα, παιδικά, οτιδήποτε, οτιδήποτε. Ο Κύριος ξέρει αυτά που δεν ξέρει κανένας άλλος. Και τα πιο πολλά από αυτά, στη μεταπτωτική κατάσταση που ζούμε εκτός παραδείσου, είναι βουτυγμένα στον εγωισμό, στην εμπάθεια, στην κακία, στην αμαρτία. Και όμως, παρόλο που βλέπει όλα αυτά, παρόλο που δεν βλέπει το εξωτερικό προφίλ, αλλά βλέπει τη βρωμιά μας, μας αγαπάει. Πώς μας αγαπάει έτσι? Πώς μπορεί ο Κύριος και μας αγαπά τόσο πολύ? Πώς αγάπησε ο Κύριος τη Σαμαρίτιδα, την Αγία Φωτεινή τη Σαμαρίτιδα? Πώς την αγάπησε? 5 γάμους αποτυχημένους. Μια ζωή τραγωδία. Μια ζωή αποτυχία. Μια ζωή κατεστραμμένη. Μια γυναίκα που είχε ξεφτελιστεί και είχε ξεφτελίσει κι άλλους. Που δεν μπορούσε να αγαπήσει. Που δεν μπορούσε να στεριώσει το σπίτι της. Που οι άλλοι την έβλεπαν και την έδειχναν με το δάχτυλο. Ο Κύριος την αγάπησε. Καλά, πώς την αγάπησες? Αυτή πώς την πλησίασε? Πώς την έκανες φίλη σου? Εμείς φίλοι μου είστε. Είστε φίλοι μου. Όχι μόνο οι Άγιοι Απόστολοι. Κάθε ψυχή που θέλει να πλησιάσει τον Χριστό γίνεται φίλος του Χριστού, φίλη του Κυρίου, κάθε ψυχή. Πώς, Κύριε? Και λέει ο Χριστός μας, την αγάπησα κι αυτή, γιατί εγώ δεν έβλεπα τους 5 γάμους που έκανε, τους αποτυχημένους. Εγώ έβλεπα μακριά. Εσείς οι άνθρωποι έχετε την τάση να σκαλίζετε το παρελθόν του ανθρώπου, να σκαλίζετε τη βρωμιά του, να σκαλίζετε την αμαρτία του, να εστιάζετε εκεί. Εγώ έχω μια άλλη τάση. Είναι θεϊκή αυτή η τάση που έχω, λέει ο Χριστός μας, γιατί εγώ βλέπω αλλιώς τα πράγματα. Εσείς βλέπατε τους 5 γάμους, τους αποτυχημένους, εγώ έβλεπα στο μέλλον τον έκτο γάμο. Τον έκτο γάμο που θα έκανε με μένα, με τον υμφίο της ψυχής της, με τον Χριστό. Δεν την έβλεπα όπως ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Την έβλεπα όπως θα γινόταν στο μέλλον. Την έβλεπα, όπως λένε οι θεολόγοι μας, μέσα σε αυτή την εσχατολογική προοπτική της Βασιλείας του Θεού. Την έβλεπα φωτισμένη, τη φωτεινή, τη Σαμαρίτιδα, πριν φωτιστεί. Την αγάπησα πριν διορθωθεί. Έτι αμαρτωλών ημών όντων. Χριστός υπερημών απέθανε. Μας αγάπησε ο Κύριος πριν μετανιώσουμε. Μας αγάπησε πριν πούμε το ήμαρτον. Σ' αγαπά ο Χριστός πριν πεις τη συγγνώμη. Και γι' αυτό λες τη συγγνώμη. Από πολύ φιλότιμο. Από πολύ συγκίνηση. Από πολύ ανθρωπιά και αγάπη. Και λες, μα Κύριε, αυτή η αγάπη σου σπάει τα κόκαλά μου, με τσακίζει, με λιώνει και σου λέω το ευχαριστώ. Και λέει ο Κύριος, εγώ δεν σ' αγαπώ τώρα που λες το ευχαριστώ. Σ' είχα αγαπήσει όντα υπό την σικήν πρώτου σε Φίλιππον φωνήσε. Πριν σε φωνάξει ο Φίλιππος, πριν λάβεις τα μηνύματα τα εγκόσμια από ανθρώπους ότι σε ψάχνω και σε θέλω, σε ψάχνα εγώ πριν από όλους και σε αγαπούσα πριν από όλους. Απλώς έρχεται μια στιγμή χρονική, ιστορική, που το καταλαβαίνεις κι εσύ. Καταλαβαίνεις κι εσύ αυτό που εγώ ο Χριστός πάντοτε ένιωθα για σένα. Πάντοτε είχα στην καρδιά μου για σένα. Αυτή είναι η ομορφιά της αγάπης του Κυρίου, το ασύλληπτο. Εμάς λοιπόν ο Κύριος μας βλέπει σε σχέση με το μέλλον μας και όχι σε σχέση με το παρελθόν. Ο Κύριος βλέπει αισιόδοξα την κάθε ψυχή. Έτσι θέλει να τη βλέπει.
όπως την έπλασε να γίνει. Μας έπλασε να γίνουμε Άγιοι. Μας έπλασε να γίνουμε ταπεινοί, δικοί του άνθρωποι, να λάμπουμε την αγάπη του και τη δόξα του και τη μακαριότητά του. Έτσι βλέπει, εκεί ρίχνει το βάρος ο Κύριος. Τα αμαρτήματά μας τα βλέπει σαν μικρά επεισόδια, σαν αταξίες, σαν απροσεξίες. Δεν μένει σε αυτά, κοιτάει μπροστά. Και με την αγάπη του ο Κύριος θέλει να κερδίσει τις ψυχές όλων των ανθρώπων. Χριστέ, το φως των αληθινών, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Ο θέλων λέει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθύν. Αυτή είναι η αγάπη του Κυρίου. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Δεν έβλεπε τον Σάβλο, έβλεπε τον Παύλο. Και όταν έβλεπε τον Απόστολο Παύλο να κρατάει τα ρούχα αυτών που λιθοβολούσαν τον Άγιο Στέφανο, και ήταν τότε ο Σάβλος, ο Κύριος ήξερε ότι αυτός ο άνθρωπος θα βγάλει το δικό του το μανδύα, το δικό του το χιτώνα και θα τα δώσει όλα στον Κύριο. Αυτός που τώρα κρατά τα ρούχα των άλλων που λιθοβολούν τον Στέφανο, θα δώσει όχι απλώς τα ρούχα του, αλλά και την ψυχή του και το εσωτερικό του κάλυμα και κάθε τι που τον καλύπτει και κρύβει την αληθινή εικόνα της ψυχής του στο Θεό. Θα τα προσφέρει όλα σε αυτόν. Και τον αγαπούσε ο Κύριος, τον Απόστολο Παύλο, και τον πλησίασε. Γιατί ήξερε ο Χριστός ότι ο κάθε αμαρτωλός, ο κάθε άσωτος, ο κάθε πολέμιος, ο κάθε κακός είναι καλός στα βάθη της ψυχής του και ζητά κάτι. Ζητά κάτι που δεν ξέρει πού θα το βρει. Και ο Κύριος, επειδή ξέρει πού θα το βρεις, γιατί αυτός ο ίδιος είναι αυτό που ψάχνεις, σε πλησιάζει και σε αφοπλίζει. Και εσύ παραδίνεσαι. Έτσι έβλεπε ο Κύριος τον Τελώνη. Έτσι είδε τον Ζακχαίο. Τον αγάπησε. Τον αγάπησε γιατί οι άλλοι τον έβλεπαν ως έναν φοροεισπράκτορα εκμεταλλευτή, έναν άνθρωπο κακό, έναν άνθρωπο επικίνδυνο, του συμφέροντος, της καταπίεσης των αδυνάτων, και ο Κύριος καταλάβαινε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μια ψυχή που θέλει βοήθεια. Έβλεπε έναν Άγιο, έβλεπε τον Ευαγγελιστή, έβλεπε τον Ματθαίο, έβλεπε τους Αγίους που θα γίνουν όλοι αυτοί οι αμαρτωλοί μέσα από τη δική του σχέση. Έτσι ο Κύριος, φανταστείτε μια τόσο υπέροχη παραβολή που μας είπε, την παραβολή του Ασώτου. Ένας νέος ήταν ο Χριστός μας, 30 ετών. Έχετε δει πολλούς νέους 30 ετών να λένε τέτοιες παραβολές? Να λένε, να γεννάνε στο μυαλό τους, γιατί ο Κύριος αυτά δεν τα άκουσε πουθενά. Δεν έχουμε κάποια πηγή που τα βρήκε από αλλού. Δεν υπάρχει πουθενά αυτή η παραβολή αλλού διατυπωμένη. Ο Κύριος την είπε. Άρα αυτός τη συνέλαβε. Άρα τι σοφία είχε ο Χριστός μας? Και πώς ήξερε ο Χριστός μας το βάθος και το νόημα της πατρικής αγάπης και μας την παρουσίασε ενώπιόν μας τι θα πει αγάπη Θεού? Μα ήταν ο ίδιος. Μα αυτός ήταν το πρόσωπο της παραβολής. Στην ουσία λένε οι Άγιοι Πατέρες, ο Μόσχος, ο Συτευτός είναι ο Κύριος που θυσίασε ο πατέρας του Ασώτου, αλλά ο Κύριος, επειδή είναι ομοούσιος προς τον πατέρα του, γνωρίζει και αυτός τι θα πει πατρική αγάπη. Πατρική αγάπη. Είναι η αγάπη που έχει ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον. Ο Θεός αγάπη εστί, ο Θεός Πατέρας, αλλά και ο Υιός αγάπη εστί. Και το Πανάγιο Πνεύμα αγάπη εστί. Είναι μια ιδιότητα της Αγίας Τριάδος, η αγάπη. Γι' αυτό και ο Χριστός μας, επειδή ήταν και είναι ομοούσιος Υιός του Θεού Πατρός, μας μίλησε για αυτή την αγάπη που του είναι τόσο γνωστή. Γιατί είναι ακριβώς δική του ιδιότητα, της δικής του φύσης, της θεϊκής, η αγάπη. Και μας μίλησε λοιπόν για αυτόν τον πατέρα του Ασώτου, για να μας δείξει πόσο πολύ αγαπά τον άνθρωπο, ο Χριστός, ο Πατέρας, ο Θεός μας. Και πώς φαίνεται αυτή η αγάπη? Φαίνεται που όταν γύρισε ο γιος του, ο Άσωτος, δεν τον άφησε να μιλήσει, δεν τον άφησε να απολογηθεί, δεν του σκάλισε το παρελθόν. Δεν του πέλα τώρα κάτσε, άντε γύρισες, λοιπόν κάτσε τώρα να στα πω, γιατί εντάξει δέχτηκα παιδί μου, αλλά τόσα χρόνια περίμενα αυτή τη στιγμή, την περίμενα για να σου πω κι εγώ την πίκρα μου, να σου βγάλω κι εγώ τον πόνο μου, να σου πω κι εγώ τα παράπονά μου. Όχι, δεν έχω παράπονα, λέει ο πατέρας, δεν θέλω να σκαλίσω το παρελθόν σου, δεν θέλω να μου πεις τις αμαρτίες που έκανες για να σε εκθέσω. Αν θες εσύ να μου πεις πως πέρασες για να μετανιώσεις και να κλάψεις κάποια άλλη στιγμή, ναι. Αλλά τώρα, τώρα που σε βρήκα, τώρα που γύρισες, εγώ ένα μόνο θέλω να σου πω, ότι σε αγαπάω. Τίποτα άλλο. Και όταν αγαπάς,
Δεν σκαλίζεις, δεν ψάχνεις, δεν κάνεις αναδρομές στο παρελθόν, αλλά ζεις μόνο το παρόν, φωτισμένο από το μέλλον που έρχεται. Το μέλλον της Βασιλείας του Θεού, το μέλλον της αγάπης. Άλλωστε, παιδί μου, τι να μιλήσεις, τι να μου πεις, αφού σε βλέπω. Βλέπω τα κουρέλια σου. Τα κουρέλια σου μου δείχνουν πόσο πολύ ταλαιπωρήθηκες. Βλέπω την κουρασμένη σου ύπαρξη. Βλέπω τα πόδια σου που πρίστηκαν από την οδηπορία αυτή να γυρίσεις πίσω. Βλέπω τα μάτια σου που είναι κουρασμένα από το κακό και δακρυσμένα από το κλάμα. Αυτό με πείθει. Αυτό με πείθει. Ο Θεός μας δεν είναι ένας Θεός που θέλει να μας δει να ταπεινωνόμαστε μπροστά Του για να Το ευχαριστηθεί. Δεν θέλει να ταπεινωθούμε για να βασανιζόμαστε. Θέλει να ταπεινωθούμε για να λυτρωθούμε, να ισορροπήσουμε, να ξεμπλοκάρουμε. Και όταν αυτό το κάνουμε, μας λέει ο Κύριος, μου αρκεί. Εγώ αυτό ήθελα. Εσύ ήθελα να ηρεμήσεις. Όχι εγώ να ικανοποιηθώ. Εγώ τι να ικανοποιηθώ. Εγώ πάντα ικανοποιημένος είμαι, γιατί εγώ πάντα σε αγαπάω. Εσύ θέλω να ηρεμήσεις. Εσύ θέλω να τα βρεις. Με μένα, με τον εαυτό σου, με την καρδιά σου, με τον κόσμο ολόκληρο. Και τώρα που σε είδα ότι πέτυχες το σκοπό αυτό, έφτασες σε αυτό το σημείο της μετάνοιας, της αγάπης, άρχισες πάλι να μ' αγαπάς, εντάξει, συνεχίζουμε. Σβήνουν τα παλιά και αρχίζει κάτι καινούριο. Τι ωραίο που είναι αυτό. Τα δακρυσμένα μάτια του ασώτου είπαν στον πατέρα του αυτή τη λέξη. Μετανιώνω, σ' αγαπώ, επιστρέφω. Αν αυτό το ζούσαμε στην προσωπική μας ζωή, αν αυτό το είχαμε στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, στο γραφείο μας, όπου και αν ήμασταν, είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες. Αλλιώς εγώ, αλλιώς εσύ, αλλιώς η γυναίκα σου, αλλιώς το παιδί σου, είμαστε όλοι διαφορετικοί. Πώς θα συνυπάρξουμε, πώς θα μάθουμε ο ένας να αντέχει τον άλλον, πώς θα μπορούμε να αγαπηθούμε, αφού μερικές φορές λέει κάποιος ούτε με τον εαυτό του δεν τα βρίσκει, ούτε με τα έντερά του, έλεγε κάποιος, δεν μπορεί να συνοηθείς. Σε κάποιον έλεγε, πώς θα συνοηθείς με μένα, ούτε με τον εαυτό σου τα βρίσκεις. Πώς θα μπορέσουμε να συνυπάρξουμε εν αγάπη, πώς θα μπορέσουμε να συγχωρέσουμε τον άλλον. Τι θα πει συγχωρώ? Συγχωρώ θα πει συγχωρώ κάτι κακό που μου κάνανε και το σβήνω. Αλλά αν πάρουμε και την ετυμολογία της λέξης συγχωρώ, θα πει συν χωρώ, κάνω χώρο μέσα μου για να μπει και κάποιος άλλος. Αφήνω έναν τόπο στην καρδιά μου να χωρέσεις κι εσύ. Αυτό θα πει συγχωρώ. Σου κάνω τόπο. Πώς κάθονται μερικοί σε ένα παγκάκι και έρχεται ένας και είναι τρεις και με το ζόρι χωράει τέταρτος και λένε κάντε πιο εκεί να χωρέσει κι αυτός. Και τον συγχωράνε, τον δέχονται κι αυτόν. Τον παίρνουν στην παρέα τους, τον βάζουν στη συντροφιά τους, τον αγαπούν. Αυτό θα πει συγχωρώ. Σου κάνω χώρο να μπεις μέσα μου. Το μπορείς? Αν το μπορείς αυτό, θα ζεις τον παράδεισο ήδη από αυτή τη γη. Να μπορείς να συγχωρέσεις, να μπορείς να αγαπήσεις, να μπορείς να κάνεις τόπο να βάλεις τον άλλον δίπλα σου. Μερικές φορές δεν χωνεύουμε κάποιους ανθρώπους και δεν μπορούμε ούτε να τους σκεφτούμε, ούτε να προσευχηθούμε για αυτούς. Θέλουμε. Και όταν τους βλέπουμε, δεν μπορούμε ούτε να τους αντικρίσουμε, ούτε να τους μιλήσουμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτόν με τον οποίο τσακώθηκες πριν λίγες μέρες, ή αυτήν, ή κάποιον δικό σου, ή συγγενή σου, όταν γράψεις τα ονόματα στην εκκλησία, μπορεί να το γράψεις το όνομά του πρώτο-πρώτο? Μπορείς να γράψεις υπεργίας και θείου φωτισμού του δούλου του Θεού, τάδε. Τη δούλη του Θεού, τάδε. Και να βάλεις πρώτο, να χωρέσεις το χαρτάκι αυτό και στην καρδιά σου και στο νου σου και στη σκέψη σου, να χωρέσει πρώτο-πρώτο το όνομα αυτό που λες ότι δεν χωνεύεις, που δεν μπορεί να αγαπήσεις, που δεν μπορεί να σκεφτείς, που δεν τον μπορείς. Δεν σου πάνε να του μιλήσεις άμα δεν μπορείς. Γράψ' τον σε ένα χαρτάκι και δώσ' τον στην εκκλησία. Είναι ένα βήμα να πατήσεις αυτό τον εγωισμό, να πατήσεις αυτό το μίσος. Η εκκλησία το θέλει πάρα πολύ αυτό. Θέλει να μάθουμε να είμαστε μεταξύ μας συγχωρημένοι, να είμαστε αγαπημένοι, να είμαστε ταιριασμένοι. Αλλιώς, αδελφοί μου, περνάει η Σαρακοστή, έρχεται το Πάσχα, φεύγει και το Πάσχα, έρχονται το καλοκαίρι, τα Χριστούγεννα, περνάνε οι μέρες της ζωής μας. Και τι κάνουμε, και τι μαθαίνουμε στον κόσμο αυτό? Αν δεν μάθουμε να αγαπάμε, δεν μαθαίνουμε τίποτα. Τι θα μάθουμε, ακόμα κι εγώ που είμαι παπάς? Αν δεν μάθω να αγαπώ, τι θα μάθω? Να μάθω να κάνω τη λειτουργία? Να μάθω να λέω λόγια τυπικά, να λέω τα αρχαία ελληνικά? Να μάθω να ντύνουμε τη στολή την ιερατική και να λέω τα σκεύη της εκκλησίας, να περιγράφω το ναό, τι είναι αυτά, τα εξωτερικά? Αυτό είναι η ποιότητα της ψυχής μου. Πώς θα
καταλάβει κανείς ότι αλλοιώθηκε από τη σχέση με τον Χριστό, αν μάθω ότι προόδευσα στην αγάπη. Η αγάπη είναι το χαρακτηριστικό, είναι η κορυφή βέβαια των αρετών. Αλλά όταν τη βάλεις κορυφή και στοχεύεις αυτή, πλησιάζεις προς τα εκεί. Τουλάχιστον ξέρεις προς τα πού να πηγαίνεις, προς την αγάπη. Η αγάπη να μην χαθεί, η αγάπη να μην χαθεί. Γίνεται μια ζημιά στο σπίτι, δεν πειράζει, έσπασε κάτι, η αγάπη να μην χαθεί. Αν την αρετή αυτή, την κορυφή, την έχεις μπροστά σου στόχο, προς ανατολισμό, ήλιο λαμπερό, αστέρι φωτεινό, πηξίδα στη ζωή σου, ό,τι και να γίνει, θα το συγκρίνεις με την αγάπη και θα πεις πάνω απ' όλα η αγάπη να μην χαθεί. Το ποτήρι έσπασε, θα πάρουμε άλλο. Η αγάπη να μην χαθεί. Το αυτοκίνητο το γρατζουνίσανε, το τρακάρανε, το κλέψανε. Η αγάπη να μην χαθεί. Ναι, τι να μην χαθεί, το αυτοκίνητό μου δεν πειράζει. Θα πάρεις άλλο το αυτοκίνητό σου. Μου έλεγε κάποιος ότι ξύπνησε μια μέρα, βγήκε από το σπίτι του και έλειπε το αυτοκίνητο. Τρελάθηκε ο άνθρωπος. Και πήρε να μου πει τον πόνο του, τι θα κάνω, μου λέει τώρα, τι να κάνω. Κάντε, λέει, στον Άγιο Φανούριο παράκληση. Λοιπόν, η αγάπη να μην χαθεί. Το αυτοκίνητο χάθηκε, άστο. Άστο το αυτοκίνητο. Να έχουμε τέτοια αγάπη. Απίστευτο πράγμα, αυτό που μας ζητάει η Εκκλησία. Δύσκολο. Δύσκολο. Γιατί η λογική αυτού του κόσμου και οι ανάγκες αυτής της ζωής, έτσι όπως τις φτιάξαμε, μας κατεβάζουν αλλού και λέει, τι λες τώρα, κυνήγησέ τον, ψάξε να δεις τι γίνεται. Ανθρωπίνως, δες το πράγμα λογικά, δες το έξυπνα. Πιάσε τη ζωή από το συμφέρον, άστα αυτά τις θεωρίες. Δεν είναι θεωρία. Η ανάπαυση της ψυχής δεν είναι θεωρία. Η ήρεμη συνείδηση δεν είναι θεωρία. Το να κοιμάσαι χωρίς ηρεμιστικά δεν είναι θεωρία, είναι πράξη. Είναι βίωμα. Το να αναπνέεις κανονικά σαν τα μικρά παιδιά που κοιμούνται και ανασένουν χωρίς φόβο, χωρίς αγωνία, με εμπιστοσύνη στην αγάπη των γονέων τους, δεν είναι θεωρία. Είναι ύπνος ήσυχος. Είναι βίωμα. Είναι γαλήνη. Είναι χαμόγελο. Έχετε δει ένα μωράκι πώς κοιμάται? Αυτό θέλει ο Θεός να μας κάνει. Να τον αγαπάμε τόσο, να τον εμπιστευόμαστε τόσο και να συγχωρούμε τόσο για χάρη της αγάπης. Η αγάπη να μην χαθεί. Και όλα τα άλλα τα ξαναβρίσκουμε. Και αυτοκίνητο θα πάρουμε και τα σπασμένα θα διορθωθούν και ό,τι χαλάει φτιάχνεται. Η αγάπη μόνο να μην χαλάσει, γιατί αν αυτή χαλάσει θέλει πολύ αίμα και πολύ δάκρυ για να ξαναφτιάξει, γιατί λένε μερικοί ότι το ποτήρι άμα ραγίσει δύσκολα κολλάει. Κολλάει. Μέσα στην Εκκλησία όλα κολλάνε. Όλα φτιάχνονται. Αλλά είναι δύσκολο. Θέλει τίμημα. Θέλει να πληρώσεις μετά για αυτό που έχασες έτσι επιπόλαια. Να μην χάνουμε την αγάπη πάνω από όλα αυτή. Λοιπόν, αν το βάλεις αυτό σκοπό, αν το βάλεις αυτό πόθο τη ζωή σου, θα δεις πώς θα σε ευλογήσει ο Θεός. Να μάθουμε να αγαπάμε όλους, όλα, μέσα στην καρδιά μας, να συγχωρούμε τους πάντες, συγχωρήσουμε πάντα τη Αναστάση. Λέμε στο Αναστάσιος ημέρα που ψέλουμε όλη την περίοδο της Αναστάσεως, είπομεν αδελφοί και τις μισούσιν ημάς, συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση. Να πούμε και σε αυτούς που μισούμε αδέρφια μας, να τους φωνάξουμε αδέρφια και να συγχωρήσουμε όλους και όλα για χάρη της Ανάστασης, για χάρη του Κυρίου που ζει και υπάρχει. Αν αυτό το κάνεις, αν μπορείς να αγαπάς, αν μπορείς να συγχωρείς, τότε θα δεις πόσο ο Θεός θα σε σκεπάζει. Τότε θα δεις πόσο ο Θεός θα σε χαριτώσει. Τότε θα δεις πόσο ο Θεός θα κάνει θαύματα στη ζωή σου. Ο πατήρ Παΐσιος και κάθε βέβαια πνευματικός άνθρωπος, αλλά στα βιβλία του έχει μερικά περιστατικά της ζωής του που δείχνουν αυτό το πράγμα. Έψαχνε κάποτε να βρει, λέει, την αιτία ενός πειρασμού που είχε περάσει πολύ δυνατού. Δεν ήξερε ποια είναι η αιτία. Νόμιζε ότι φταίει ότι δεν ίστεψε πολύ. Είχε έναν έντονο πειρασμό. Τον πολεμούσε ο διάβολος. Έκανε νηστεία. Ο πειρασμός αντί να μειωθεί, αυξήθηκε. Η νηστεία δεν τον νίκησε. Έκανε πιο πολύ προσευχή. Αλλά η προσευχή του ένιωθε ότι δεν ακούγεται. Έμεινε άυπνος όλη τη νύχτα. Αλλά παρόλο που έμεινε άυπνος, η ψυχή του δεν αναπαύτηκε. Κάτι άλλο έφταιγε. Και δεν μπορούσαν να φύγουν οι πειρασμοί. Και ξέρετε τι έκανε. Κάθισε να σκεφτεί. Πώς πέρασαν οι προηγούμενες μέρες. Κάπου, λέει, κάτι φταίει. Κάπου αλλού, λέει, στάζει. Κάπου αλλού στάζει η βρύση. Το πρόβλημα αλλού υπάρχει και εγώ αλλού το ψάχνω. Το παθαίνουμε πολλές φορές. Έχουμε
άλλα προβλήματα, αλλού ζητάμε τις αιτίες, δεν πάμε στη ρίζα του προβλήματος και βασανιζόμαστε. Και δεν ξέρουμε τι μας φταίει. Ενώ ξέρουμε αν ψάξουμε ειλικρινά τι μας φταίει. Και ξέρετε τι θυμήθηκε. Θυμήθηκε ότι όταν ήταν στην Κόνιτσα εκείνες τις μέρες, τότε που ζούσε εκεί έγινε το περιστατικό, είδε λέει στην πόλη μια γυναίκα η οποία ήταν πολύ αμαρτωλή και είχε φήμη κακή. Και όταν την είδε λέει μέσα του, την καταδίκασε και είπε ότι εσύ δεν έχεις αφήσει άνθρωπο ήσυχο, λέει. Αμάν πια, δεν έχεις αφήσει άνθρωπο ήσυχο, τι ψυχή είσαι εσύ. Κάπως την απέρριψε η ψυχή του, δεν τη χώνευσε για λίγα λεπτά στη συνείδησή του. Μετά λέει το όσβησε αυτό, το ξέχασε, αλλά μέσα του είχε φύγει για λίγο η αγάπη. Και όταν το κατάλαβε αυτό, μετά από την νηστεία, μετά την προσευχή, μετά την αγρυπνία που δεν σταματούσαν οι πειρασμοί, τότε λέει κατάλαβα ότι είχα πέσει από την αγάπη, είχα φύγει από το χώρο της αγάπης. Και μετά νιώσα πικρά και έκλαψα για αυτή τη γυναίκα και είπα Κύριε συγχώρεσέ με, διότι τη γυναίκα αυτή μέσα μου την καταδίκασα, δεν την αγάπησα επειδή ήταν αμαρτωλή. Κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνεις εσύ, που μας αγαπάς παρόλο που είμαστε αμαρτωλοί. Κύριε συγχώρεσέ με και σκέπασέ τη και αυτή τη γυναίκα. Και όταν είπα λέει Κύριε συγχώρεσέ με και μάθε με να αγαπώ και να συγχωρώ και αυτή τη γυναίκα, έφυγε λέει ο πειρασμός που τον βασάνιζε και ηρέμησε. Ούτε η νηστεία μπόρεσε να τον θεραπεύσει, ούτε η αγρυπνία, ούτε και η προσευχή. Όλα αυτά βέβαια τον βοήθησαν να φτάσει στην επίγνωση. Αλλά καμιά φορά πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι όταν αλλού έχουμε το πρόβλημα, από εκεί που μπήκε το κακό, από εκεί πρέπει και να βγει. Δεν μπορεί ένας που μισεί να λέει θα κάνω ελεημοσύνες, θα κάνω προσφορές, θα κάνω άλλες δωρεές για να σβήσω αυτό το μίσος. Όχι. Αφού μπορείς, θα συγχωρέσεις, θα αγαπήσεις και θα αγαπηθείς. Δεν μπορεί να λες ότι με την ελεημοσύνη θα σβήσεις το μίσος σου, εφόσον μπορείς να το διορθώσεις. Δια της οδού από την οποία μπήκε το κακό στη ζωή σου. Μην ψάχνεις αλλού τα προβλήματά σου, όταν ξεκινάνε από το μίσος και την κακία. Ο Χριστός, αδελφοί μου, μας θέλει όλους ενωμένους, μας θέλει αγαπημένους, μας θέλει δεμένους. Αυτή είναι η Εκκλησία, αυτή η ενότητα. Μας θέλει μαζί ο Κύριος, να σταθούμε μπροστά Του ενωμένοι. Έτσι μας θέλει να κάνουμε προσευχή. Αλλιώς, αν δεν είμαστε ενωμένοι καρδιακά με όλο τον κόσμο, με όλους τους αδελφούς μας, με τη μεγάλη οικογένεια της Εκκλησίας, δεν γίνεται τίποτα. Ούτε τη χάρη του Θεού νιώθουμε, ούτε αγάπη νιώθουμε, ούτε την ευλογία Του έχουμε στη ζωή μας. Όλα αυτά τα ωραία που κάνουμε δεν είναι προσωπικό επίτευγμα, δεν είναι ατομική προσπάθεια. Δεν αγωνίζομαι να γίνω καλός μέσα στην Εκκλησία για να το ευχαριστηθώ εγώ ότι είμαι εγώ καλός, αλλά για να ζήσω την ενότητα με τους άλλους, ότι είμαστε μια οικογένεια. Όταν στην οικογένειά σου, αν έχεις μεγάλη οικογένεια με 2, 3, 4 παιδιά και προοδεύει ένα παιδί, δεν χαίρονται όλα μαζί? Αν ένα από τα αδέρφια τους παντρευτεί ή αραβωνιαστεί, δεν χαίρεται όλη η οικογένεια? Τι λέτε στους γειτόνους? Έχουμε χαρές. Αραβωνιάζουμε την κόρη μας και χαίρεται όλο το σπίτι. Αυτή η ενότητα είναι το βίωμα που θέλει ο Κύριος να έχουμε μέσα στην Εκκλησία, μεταξύ μας, όλοι μας, να είμαστε αγαπημένοι. Αλλιώς, ούτε η προσευχή μας φέρνει καρπό, ούτε και το μαρτύριο μερικές φορές. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, και αν παραδώ το σώμα μου είναι καυθίσομαι, αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ημί, ουδέν ωφελούμε. Τίποτα δεν μετράνε όλα αυτά. Δεν μετράνε τίποτα. Για σκεφτείτε, αν δεν έχω αγάπη, δεν έχω τίποτα. Έχουμε Άγιο Νικηφόρο. Άγιο Νικηφόρο έχουμε. Άγιο Σαπρίκιο δεν έχουμε. Παραλίγο να είχαμε. Κι όμως δεν έχουμε. Στο παραπέντε, αυτός ο άνθρωπος, ιερέας του Θεού και αυτός ο Σαπρίκιος, έχασε τη χάρη του Θεού. Γιατί? Γιατί δεν μπόρεσε να αγαπήσει. Δεν μπόρεσε να συγχωρεθεί με τον Άγιο Νικηφόρο. Παραμονή του μαρτυρίου τους. Την άλλη μέρα το πρωί, ο Δήμιος θα τους αποκεφάλιζε και τους δύο. Έγινε μια παρεξήγηση μεταξύ τους. Τσακώθηκαν, συγχύστηκαν για λίγο. Ο Άγιος Νικηφόρος κατάλαβε το λάθος του, ζήτησε να συμφιλιωθούνε, να αγαπηθούνε, γιατί την άλλη μέρα θα πήγαιναν στο μαρτύριο μπροστά στο Θεό και θα θυσίαζαν τη ζωή τους. Αλλά ο Σαπρίκιος δεν τον συγχωρούσε, δεν το ξεπέρασε. Έμεινε με την κακία του. Και του λέει ο Άγιος Νικηφόρος, εγώ αδελφέ μου, σε συγχωρώ και ζητώ και εσύ να με συγχωρέσεις. Ο Σαπρίκιος τίποτα. Το πρωί τους καλούν για το μαρτύριο. Σκύβει το κεφάλι του ο Άγιος Νικηφόρος, ο Δήμιος τον αποκεφαλίζει και ο Άγιος Νικηφόρος αισθανόταν τη χάρη του Θεού στην καρδιά του και αισθανόταν, λέει, το σπαθί αυτό σαν το δοξάρι του βιολιού που παίζει τις ωραιότερες μελωδίες
του παραδείσου. Έτσι λέει ο πατήρ Παΐσιος. Οι Άγιοι στο μαρτύριο με την αγάπη του Χριστού, έτσι ένιωθαν, λέει, το σπαθί, σαν το δοξάρι που παίζει στο βιολί. Ο Σαπρίκιος όμως, όταν ήρθε η ώρα να μαρτυρήσει κι αυτός, επειδή δεν είχε αγαπηθεί, επειδή δεν είχε συγχωρέσει, του φύγε ξαφνικά η χάρη. Έφυγε η πίστη. Δεν ήξερε γιατί βρίσκεται εκεί. Αισθανόταν σαν ένα κομμάτι κρέας. Να σου το πω έτσι ομά. Και όταν είδε τον Δήμιο να σηκώνει το σπαθί, σαν να ξύπνησε από ένα όνειρο και του λέει: Τι κάνεις, πού είμαι, λέει, πού βρίσκομαι, τι γίνεται. Τι που βρίσκεσαι, λέει, οδηγήσε στο μαρτύριο. Όχι, λέει, όχι. Όχι, αρνούμαι όλα αυτά. Θυσιάζω στα είδωλα, αρνούμαι. Δεν ισχύουν όλα αυτά που έλεγα. Του έφυγε η πίστη. Το να πιστεύεις δεν είναι κάτι δικό σου. Το να νιώθεις τη χάρη του Θεού δεν είναι κάτι δικό σου. Αν τώρα που μιλάω και μιλάμε νιώθουμε κάτι, δεν είναι δικό μας. Είναι η χάρη του Θεού που μας αγγίζει και βρίσκει ένα πρόσφορο έδαφος και μπαίνει μέσα μας και μας αγγίζει. Αυτό το πρόσφορο έδαφος, αυτό το σημείο που ακουμπάει ο Κύριος στην ψυχή μας, είναι η αγάπη, είναι η καλή διάθεση, είναι η καλή προαίρεση, η αγαθότητα της ψυχής, η καλοσύνη της ψυχής μας, η Χριστότητα. Αυτό που λέει Χριστός ο Κύριος, το Χριστός με ήττα, θα πει αυτό καλοσυνάτος ο Κύριος, έχει καλοσύνη, είχε ευσπλαχνία. Αυτή την καλοσύνη θέλει ο Κύριος να βρει μες στην καρδιά μας, για να μπορέσει να μας δώσει τη δύναμή Του, να αντέξουμε τα πάντα, και τα μαρτύρια και τον πόνο και όλα. Την Κυριακή της Συγγνώμης, την Κυριακή της Συγγνώμης, πριν μπούμε στην καθαρή Δευτέρα που αρχίζει η νηστεία, το τριήμερο όσοι κάνουν και η καθαρή εβδομάδα που νηστεύουμε αυστηρότατα όσοι μπορούν και όλη τη Σαρακοστή, την αυστηρή νηστεία, την Κυριακή το βράδυ στον Εσπερινό της Συγγνώμης, έτσι λέγεται, Εσπερινό Συγγνώμης, σου λέει η Εκκλησία, κοίταξε τώρα ξεκινάς κάτι πολύ μεγάλο. Ξεκινάς ένα ταξίδι, να νηστέψεις, να προσευχηθείς, να εγκρατευτείς, να αγωνιστείς, να πλησιάσεις τη χάρη του Κυρίου, πέλαγους μπροστά σου. Πώς θα ξεκινήσεις? Θέλει προετοιμασία. Λοιπόν, μάθε να αγαπάς. Η Κυριακή της Συγγνώμης. Θα συγχωρηθείς, θα αγκαλιάσεις όλους και όλα, θα ζητήσεις συγγνώμη από όλο τον κόσμο, θα κάνεις 4 μετάνοιες, στα 4 σημεία του ορίζοντα, και έτσι ζητάς συγγνώμη από όλη τη γη. Από αυτούς που γεννήθηκαν παλιά, που θα γεννηθούν, που υπάρχουν τώρα, που δεν τους ξέρεις, κι όμως είσαι φταίχτης σε όλο τον κόσμο, και ας μην τους ξέρεις. Ζητάς συγγνώμη και για αυτούς που δεν ξέρεις. Και λες: Συγχωρέστε με όλοι. Συγχωρέστε με, γιατί δεν είμαι αυτός που πρέπει να είμαι. Και στα μοναστήρια κάθεται ο ηγούμενος κάτω από τον τρούλο, στο τέλος του Εσπερινού. Μετά έρχεται ένας από τους ιερείς, βάζει μετάνοια, τον ασπάζεται. Του λέει: Καλή Σαρακοστή και καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Ξεκινάω με ένα σκοπό, ξέρουμε που θα καταλήξουμε, και κάθεται δίπλα του. Μετά έρχεται άλλος μοναχός, βάζει μετάνοια στον ηγούμενο, στον διπλανό, στον παραδιπλανό, και πάει και αυτός, παίρνει τη θέση του πιο δίπλα. Και γίνεται ένας κύκλος. Και ζητάνε όλοι συγγνώμη από όλους. Και ασπάζει το ένας τον άλλον. Και φυλάει ο ένας τον άλλον, και ξεκινάνε με την αγάπη. Με την αγάπη θα ξεκινήσουμε, λέει, την νηστεία. Με την αγάπη θα ξεκινήσουμε την προσευχή. Με την αγάπη θα ξεκινήσουμε τον αγώνα. Αν δεν αγαπιόμαστε, αν δεν είμαστε αγαπημένα παιδιά του Θεού μεταξύ μας, θα μας πει ο Θεός: Τι θέλετε να μου δώσετε εμένα? Εγώ είμαι κάτι άπιαστο. Εμένα θέλετε να πλησιάσετε? Αφού δεν μπορείτε μεταξύ σας να πλησιαστείτε, να αγγίξει ο ένας τον άλλον, δεν μπορεί να φιλήσει τον αδερφό σου, τη γυναίκα σου, το παιδί σου, το γείτονά σου, και νομίζει ότι θα πλησιάσει το Θεό. Μα τι λες τώρα? Μα ο Θεός είναι πέρα από τα ανθρώπινα. Ο Θεός είναι κάτι πολύ μακρινό σε σχέση με αυτό το τόσο κοντινό που έχεις. Και δεν μπορεί να πετύχεις το Α. Θες να πετύχεις το Ω, που είναι ο Θεός? Γιατί δεν θες να πετύχεις και το Α και το Ω, που είναι η λέξη ακριβώς αγαπώ? Α και Ω. Αγαπώ. Αρχίζει από το Α και καταλήγει στο Ω. Κάνε λοιπόν το Α, για να σου χαρίσω κι εγώ το Ω. Μάθε να αγαπάς. Μάθε να συγχωράς αυτό που είναι δίπλα σου, και άσε τα ψηλά νοήματα, τις υψηλές έννοιες, τις θεολογίες, τα πατερικά, τα δύσκολα, τα νηπτικά, τα κομποσχήνια που κάνεις, όλα ωραία είναι. Πότε όμως? Όταν είσαι αγαπημένος με τον αδερφό σου. Αλλιώς λέει ο Χριστός μας: Πάρε το δώρο σου και πήγαινε το πίσω. Δεν θέλω το δώρο σου. Να πας να τα βρεις με τον αδερφό σου. Και αυτό είναι το ωραίτερο δώρο για μένα. Ζήμωσες πρόσφορο? Έχεις φέρει στην Εκκλησία τον άμα σου, το κεράκι σου?
Έχεις φέρει στην εκκλησία. Τι έχεις φέρει? Όλα τα δώρα να μου φέρεις. Όχι. Είσαι αγαπημένος? Αν είσαι αγαπημένος, το πρόσφορό σου είναι ευλογημένο. Αν δεν είσαι αγαπημένος, πάρ' το πρόσφορό σου. Δεν το θέλει ο Θεός. Δεν είναι λειτουργία αυτή που θα γίνει. Δεν θα γίνει καλή λειτουργία με τέτοιο πρόσφορο. Από μια καρδιά τσακωμένη. Από χέρια που δεν μπορεί να συμφιλειωθούν. Να δώσει ο ένας το χέρι στον άλλον. Να αγαπηθεί με τον άλλον. Λοιπόν, τι ωραίο πράγμα αυτό που κάνει η Εκκλησία. Μας μαθαίνει να ζητάμε συγγνώμη, Κυριακή της συγγνώμης. Και πάντα να ζητάμε συγγνώμη. Κάθε μέρα να ζητάμε συγγνώμη. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών. Όλοι είμαστε ένοχοι. Και αυτό μας ενώνει. Αμαρτωλοί όλου του κόσμου, ενωθείτε. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Τι έχουμε να χωρίσουμε? Η αγάπη θα μας ενώσει, η αγάπη θα μας ταπεινώσει, η αγάπη θα μας συμφιλειώσει και θα μας δικαιώσει ενώπιον του Θεού. Είμαστε αμαρτωλοί. Και είναι τόσο ωραία μέσα στην Εκκλησία που γινόμαστε δεκτοί. Πουθενά άλλου, αν πας και πεις ότι είμαι κακός, θα σου πούνε περάστε, καλώς ήρθατε. Όχι. Στην Εκκλησία όμως γίνεται αυτό. Πας και λες είμαι αμαρτωλός και σου λένε όλοι οι Άγιοι, περάστε, καλώς ήρθατε. Και εσύ είσαι αμαρτωλός, περάστε. Και εμείς αμαρτωλοί ήμασταν και ο Κύριος μας χαρίτωσε. Γιατί μάθαμε να αγαπάμε, μάθαμε να συγχωράμε, δεν κάναμε τους καλούς, ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, ταπεινωθήκαμε, αγκαλιαστήκαμε, κλάψαμε, πήγαμε μπροστά στο Θεό και πέσαμε και του είπαμε Κύριε, όλοι φταίμε. Και εγώ φταίω, και μετά έλεγε ο άλλος και εγώ φταίω, και κανείς δεν κοίταζε τον άλλον. Ο καθένας έλεγε τον εαυτό του. Εγώ φταίω. Θα έρθει και ο αδερφός σου, θα πει και αυτός και εγώ φταίω. Αφού το λες εσύ και εγώ φταίω. Πες εσύ πρώτος ότι φταίς, μάθε να ταπεινώνεσαι με αγάπη στον άλλον και δεν είναι δυνατόν ο άλλος να είναι τόσο πολύ σκληρός που να μην δεχτεί τη συγγνώμη σου, την αγάπη σου, να μην λιώσει η καρδιά του και ας είναι παγόβουνο. Και παγόβουνα να είναι. Θα λιώσει. Εδώ λέει τώρα με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, 2 βαθμούς ανέβηκε η θερμοκρασία στη γη μας και αρχίζουν και λιώνουν οι πάγοι στο Βόρειο Πόλο. Φανταστείτε, 2 βαθμούς. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ανέβουμε 2 βαθμούς κι εμείς. 2 βαθμούς ακόμα αγάπης. Να ζεσταθεί λίγο ακόμα η καρδιά μας. Απ' την απέραντη αυτή τεράστια θερμοκρασία της αγάπης του Κυρίου, που η δική του καρδιά φλέγεται από αγάπη. Εμείς 2 βαθμούς ακόμα δεν μπορούμε να ανέβουμε. Για να ζήσουμε έτσι σε αυτόν τον κόσμο ευτυχισμένοι, ευλογημένοι. Και θέλω να τελειώσω με ένα συγκλονιστικό που είχα δει κάποτε. Είχα βρεθεί κάποτε σε εξορκισμούς. Άθελά μου δηλαδή, βρέθηκα σε μια εκκλησία και εκείνη την ώρα γίνονταν κάποιοι εξορκισμοί. Δεν έχει σημασία πού. Και ήταν ένα παιδάκι που έπασχε. Και ο ιερέας έκανε προσευχή. Ήταν μπροστά οι γονείς του, ήταν κόσμος και άλλοι άνθρωποι, και προσεύχονταν και κλαίγανε πολύ. Και λέει ο ιερέας, Κύριε, απάλλαξε το παιδάκι αυτό από το πονηρό πνεύμα και φέρε την αγάπη σου σε αυτό το σπίτι. Και ακούστηκε τότε φωνή από το παιδάκι που ήταν νηπιαγωγείο. Ακούστηκε μια φωνή άγρια που δεν ήταν η δική του, ήταν του πονηρού. Και είπε, αν υπήρχε αγάπη, ρε παπά, θα είχαμε μπει εμείς σε αυτό το σπίτι. Αν υπήρχε αγάπη σε αυτό το σπίτι, θα είχαμε μπει εμείς. Ποιοι εμείς? Τα πονηρά πνεύματα. Δεν θα είχε μπει το κακό στο σπίτι, αν υπήρχε αγάπη. Θες να βγάλεις το κακό από το σπίτι σου? Μάθε να αγαπάς. Μάθε να συγχωράς. Μάθε να γίνεσαι θύμα, κορόιδ, θυσία. Να σταυρώνεσαι όπως ο Χριστός. Αυτό θα κάνουμε. Πονάει αυτό βέβαια. Ματώνει, υποφέρουμε, γιατί ο εγωισμός μας αντιδρά. Αλλά αυτό θα ανοίξει την πόρτα του παραδείσου. Αυτό θα διαλύσει τις παγίδες του διαβόλου. Αυτό θα βγάλει κάθε κακό από το σπίτι μας. Η αγάπη του Θεού. Αυτό το θέμα, αγαπητοί μου, το ξεκινάω και ποτέ δεν τελειώνω. Έχω μπροστά μου τραβήξει 3 γραμμές και είπα μόνο τη μία γραμμή. Όταν μιλάς για την αγάπη, είναι σαν να μιλάς για τον ίδιο τον Κύριο. Και δεν έχει ποτέ τέλος ο λόγος για τον Κύριο, ο λόγος για την αγάπη. Αδελφοί μου, σας ευχαριστώ που με αγαπάτε και εγώ σας αγαπώ. Και να παρακαλάμε τον Κύριο η αγάπη αυτή να είναι αγάπη όσο γίνεται πιο καθαρή, όπως τη θέλει ο Κύριος, ανιδιοτελής, για τη δόξα του Κυρίου και πάνω απ' όλα αυτή η αγάπη να ενώνεται στην αγάπη του Κυρίου. Ο Κύριος να μας ενώνει όλους, ο Κύριος να θερμαίνει την καρδιά όλων μας, ο Κύριος να μας κάνει να νιώθουμε αγάπη προς Αυτόν και προς τα πλάσματά Του, τα αδέρφια μας, για να πάμε όλοι μαζί μπροστά Του, να Τον δοξάσουμε, να Τον λατρεύσουμε και να πούμε το Πάτερ ημών,
νιώθοντας αυτή την ενότητα η οποία μας κάνει αληθινά παιδιά του Θεού και της Βασιλείας του. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον μουσικό, ο οποίος φροντίζει για τη μουσική επένδυση και ηχητική επεξεργασία αυτής της εκπομπής, τον Βασίλη Χατζηνικολάου. Καλή δύναμη, καλή εβδομάδα, με αγάπη προς όλους και όλα και πάντοτε. Καλή δύναμη, αδελφοί μου. Χαίρετε.